Και όπως σας έχουμε προαναγγείλει, είναι η ώρα να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την Αθήνα και να καλημερίσουμε την Πολίνα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Θεσσαλονίκη μου. Τι κάνετε, καλά είσαστε, πρωινή. Έτσι πρωινή. είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, Πολίνα, ναι. και όπου και σε, άμα πάμε σε κανένα beach bar στη Χαλκιδική, πάντοτε θα ακούσουμε και το Πάμε για Τρέλες σε Χέλες να παίζει. Μήπως είναι καλύτερα να πάω όμως στη Χαλκιδική, να είστε εσείς στην Αθήνα και να σας τα περιγράφω. Γιατί να μην το ζω εκείνη την ώρα, γιατί αυτή η Χαλκιδική δεν μου κάθεται ποτέ. Είναι απίστευτο. Αλήθεια. Ναι, δεν ξέρω τι γίνεται με τη Χαλκιδική. Δεν έχω να ζήσω πολύ καιρό την εμπειρία. Mm-hmm. Ελπίζουμε σύντομα να επισκεφτείς και τη Χαλκιδική. Και εγώ το ελπίζω. Μου κάνει περιγραφές ο Μπίγαλης. Πήγα Χαλκιδική, έκανα αυτό. Κάτι γίνεται και γίνεται ένα περίεργο βουντού με τη Χαλκιδική, αλλά θα το σπάσω εγώ. Όταν είχε ηχογραφήσει αυτό το τραγούδι πριν 30 περίπου χρόνια, φανταζόσουν. Το Πάμε για Τρέλες σε Χέλες, φανταζόσουν ότι θα γινόταν διαχρονικό. Όχι, ειλικρινά δεν. Και ξέρεις ποιο είναι το φοβερό, ότι κοίταξε προχτές μου στείλανε ένα βιντεάκι που το τραγουδάνε από το ΣΥΓΜΑ, το κανάλι της Κύπρου. Mm-hmm. Τραγουδούσαν, είναι αυτός ο μουσικός διαγωνισμός για παιδιά. Το τραγουδούσε μια 9χρονη. Και ήξερε και όλα τα στοιχεία. Α, ναι, ξέρω και που είναι σε Χέλες, πια το τραγουδάει και πήρε το τραγούδι να διαγωνιστεί. Τι λέει, είναι δυνατόν, δηλαδή χάζεψα. Λέω τώρα 9 χρονών και έλεγε το Πάμε για Τρέλες σε Χέλες και έλεγε και την πρόζα στην αρχή. τα τρελά που έλεγε. Ναι. Τότε βέβαια είχες γυρίσει και μία ταινία για την πρόθεση. Καλά, αυτό είναι εντάξει άσχετο αυτό. Είχαν βάλει ένα τίτλο, δεν είχε καμία σχέση με τις Σεϊχέλες. Απλά εκμεταλλεύτηκαν τον τίτλο. Εκείνο όμως που συζητάγαμε με το Χαρτοδιπλωμένο, που έχουμε ξαναβρεθεί μετά από τόσο καιρό. Το συνθέτει του τραγουδιού. Ναι, και έχουμε απίστευτα live. Πάμε για τρίτη χρονιά. Εκτός από τον Κώστα τον Μπίγαλη, έτσι μιλάω για τον Κώστα τον Χαρτοδιπλωμένο, που έχουμε βρεθεί στο Κύτταρο. Πάμε για τρίτη σεζόν. Επειδή το είχαμε γράψει αυτό κάτω στην Αργολίδα στο Πόρτο Ίδρα, μου λένε πως πρέπει να ξαναπάμε, να ξανακάνουμε πάλι εκεί πέρα κάτι. Δηλαδή δεν γίνεται. Ήταν μια στιγμή κεφιού, μια στιγμή ανεμελιάς και γελάγαμε. Λέμε πω, εντάξει, είναι ένα καλοκαιρινό σουξέ. Δεν φανταστήκαμε όμως πόσα καλοκαίρια θα περάσουν με αυτό το Πάμε για Τρέλες. Φαίνεται ο κόσμος πάντα είχε την τάση να σηκωθεί, να φύγει, να τα παρατήσει όλα και να... Ρε παιδί μου, να ζήσει λίγο ανέμελα, λίγο ξένιαστα. Και η αλήθεια είναι ότι όσο πέρναγαν τα χρόνια γινόταν και ακόμα πιο δύσκολο. Οπότε οι Σεϊχέλες ή οποιοσδήποτε προορισμός είναι πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού κάποιου που θέλει να ξεφύγει. Και βέβαια... Επειδή μας είπες ότι με τον Κώστα Χαρτοδιπλωμένο, τον Κώστα Μπίγαλη, τη Μαντό κάνετε και κάποιες συναυλίες και συνέχεια. Όχι, με τη Μαντό, συγγνώμη. Η Μαντό, όπως και πέρυσι, γυρίσαμε με τη Σοφία την Αρβανίτη, ήταν το guest της μεγάλης μας συναυλίας που την κάνουμε μια φορά το καλοκαίρι. Το τρίο είναι οι δύο Κώστιντες και εγώ που έχουμε βγάλει σεζόν μες στο Κύτταρο και που γενικά κάνουμε πράγματα μαζί, αλλά εκτός από το Χαρτοδιπλωμένο εκείνον που τα τελευταία 4 χρόνια δουλεύω συνέχεια είναι ο Μπίγαλης. Τον οποίο είχατε κάνει και εκείνη την επιτυχία του Ανησυχώ το τραγούδι. Το οποίο δεν θέλει να το πει, δεν το λέμε στο live. Ναι, δεν το λέει στα live γιατί δεν το θυμάται και όλοι λέει θα το μάθω. Δεν το θυμάται, όχι ότι δεν του αρέσει το τραγούδι. Όχι, γιατί το έγραψε τώρα. Αν μας πει ότι δεν του αρέσει επειδή το έγραψε και όλες. Δηλαδή αυτό εντάξει, θα είναι μια καινοτομία μετά από τόσα χρόνια. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια αναβίωση της δεκαετίας του 80 και του 90. Ναι, έχει ξεκινήσει, είναι τελευταία. Ας το πιάσουμε τελευταία 5 ετία. Εγώ να σας πω την αλήθεια, το βλέπω από τον Μπίγαλη. Ήταν ο πρώτος ο οποίος ξεκίνησε να έχει τεράστια επιτυχία μόνος του. Και όταν κάποια στιγμή κάναμε και στον Γκαγκάριν κάτω στο μεγάλο το συναυλιακό χώρο μια συναυλία, μετά από τόσο καιρό που είχαμε να βρεθούμε, εκεί κατάλαβα ότι ναι, μπορούσαμε να συνεχίσουμε να κάνουμε εμφανίσεις και να φτιάξουμε ένα πολύ όμορφο πρόγραμμα. Και η απόδειξη είναι το Κύτταρο. Το Κύτταρο είναι ένας ιστορικός χώρος στην Ηπείρου, στην Αθήνα. Φαντάζω ότι Τρίτη, Τετάρτη φέτος έπαιζε ο Σαββόπουλος με τη Βιτάλη και εμείς ήμασταν Παρασκευή, Σάββατο με τους Κώστιδες. Εντάξει,
Όποια τιμή είναι για μας, αλλά και είναι ένας χώρος δύσκολος που όταν τον βλέπεις να έχει μέσα 700-800 άτομα, ας πούμε, κάθε φορά και να χτυπιούνται, πραγματικά δεν μπορώ να θυμηθώ αν όντως περνάγαμε έτσι την εποχή που βγάλαμε τα τραγούδια. Εσύ βέβαια έχεις δηλαδή, κάνει... περνάμε ναι, ακόμα καλύτερα και από τότε, πώς θα το από το, την εποχή από της Μπυρίμπας και... της Πολυθρόνας, της Μπαμπού και τα λοιπά. Όλες αυτές οι επιτυχίες που είχες κάνει ήταν στο ύφος της pop μουσικής. Κάποια στιγμή όμως κάνεις μια στροφή στην καριέρα σου εκεί μέσα 90 και αρχίζεις και τραγουδάς λαϊκά τραγούδια. Δεν τα λες και λαϊκά τώρα. Τέλος πάντων, κοίταξε, πιο λαϊκό άκουσμα. Το, ένα του τουρνά, το πες του να πάει, αυτό δεν περίμενα ποτέ να τραγουδήσεις, ας πούμε, ένα τέτοιο τραγούδι. Και αυτό αγαπήθηκε πολύ, αυτό συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί έχει σημασία πώς ενορχιστρώνεται και πώς τραγουδιέται, ας το πούμε έτσι. Αλλά εγώ νομίζω ότι εννοείστε το κομμάτι της Σάκαρη, που ήταν ένας δίσκος τιμήνος, που ήταν ένα ολόκληρο πακέτο, το οποίο δεν έκανε και καμία τεράστια επιτυχία, εκτός από το «Όχτι καλά», ναι, το οποίο αφορούσε στη Θεσσαλονίκη και ήταν ένα πανέξιμο τραγούδι. Ήταν βιογραφικό της Μαριάννας Σάκαρη, η οποία ήταν πιανίστρια στα διάφορα πιάνο μπαρ της Θεσσαλονίκης της εποχής εκείνης, της δεκαετίας του 90, ας πούμε. Και το «Τώρα γράφω ιστορία» ο δίσκος είναι λαϊκός δίσκος, δεν τον λες. Ναι, αυτόν λέω, αυτόν ναι, νομίζω ότι εννοείς. Γιατί εντάξει, του Κώστα είναι λίγο πιο έθνικα, ας πούμε. Και επειδή έχει το υφάκι του τουρνά που έχει πάντα αυτό το 9-8, ας το πούμε έτσι. Οπότε η ερώτηση είναι γιατί επέλεξες να πεις κάποια λαϊκά τραγούδια που το κοινό που σε αγαπούσε και σε ακολουθούσε ήταν στην pop, ας πούμε. Ναι, δεν ήταν. Ήταν μια αλλαγή. Δεν κάναμε κάτι για να το κάνουμε συνέχεια, ούτε. Ήταν μια πρόταση της Μήνος στα κομμάτια πάνω της Σάκαρη. Και επειδή ήθελε εμένα, γιατί δεν ήταν όλα λαϊκά, είχε και κάποιες μπαλάντες μέσα, είχε κάποια πιο ιταλική γραμμή. Κάναμε αυτό το δίσκο. Εντάξει. Βέβαια, έχεις και συνεργασίες, ας πούμε, όπως με το Σταμάτη Κραουνάκη, η οποία... Εντάξει, αυτό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο τώρα, που δεν ξέρω αν έχετε χρόνο να το συζητήσουμε. Για μένα υπήρχαν πάντοτε αυτές οι δύο πόρτες, ας πούμε, έτσι κι αλλιώς έφευγα από, ξέρω εγώ, το μικρό Διογέννη, που ήταν το είναι και είναι ακόμα ένα από τα καλύτερα μαγαζιά στην Αθήνα, και πήγαινα στη Μέδουσα, που ήταν ο Γιώργος ο Μαρίνος, μέσα σε συνεργασία με τον Κραουνάκη. Μετά έφευγα, ξέρω εγώ, από κάποιο άλλο στέκι και πήγαινα πάλι στην Αθηναίδα που ήταν ο Σταμάτης. Ο Σταμάτης για μένα είναι το σχολείο μου. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι αυτά τα κομμάτια που θέλω να τραγουδάω εγώ. Είναι τα κομμάτια, δεν θέλω να τα ενωμάσουμε έντεχνα ή μη έντεχνα, γιατί δεν θεωρώ ούτε κάτι έντεχνο ούτε κάτι άτεχνο. Θεωρώ ότι κάποια κομμάτια έχουν φτιαγμένα από ταλέντο και κάποια κομμάτια είναι όποιος και να τα έχει γράψει δεν ακούγονται, ας πούμε. Λοιπόν, εσύ μπορεί να έχεις συνεργαστεί με τον Κραουνάκη αλλά έχεις τραγουδήσει και Φίβο. Ναι, αυτό όμως να σου ολοκληρώσω. Παρακαλώ. Ότι ο Σταμάτης για μένα είναι τεράστιο κεφάλαιο, γιατί με έφαλε στο χώρο του θεάτρου, στο μουσικό θεατρικό χώρο, που εμένα αυτός είναι ο χώρος που με ενδιαφέρει, η έκφραση μέσα από την υποκριτική. Και γενικότερα ήταν η συνεργασία μας από την εποχή της Μέλισσας με τον Γιώργο τον Μαρίνο. Το γεγονός ότι μπορώ να κολυμπήσω στα βαθιά νερά, όπως είπε ο Σταμάτης, μπαίνοντας σε τέτοιους χώρους, και ας με αφισβητήσαν στην αρχή, για μένα είναι στοίχημα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, εμένα μου αρέσουν οι προκλήσεις και τα στοιχήματα. Καταλαβες. Γίνομαι ανταγωνιστική και βάζω στόχους να πετύχω κάτι. Γιατί το να είσαι συνέχεια ανακυκλώσιμος και προβλεπόμενος και προβλέψιμος και να κάνεις τα ίδια και τα ίδια είναι πάρα πολύ βαρετό. Γι' αυτό σε εκείνη τη φάση και στη Σπύρα που ήμουν, αλλά και γενικότερα η συνεργασία μου με ανθρώπους όπως είναι ο Σταμάτης, για μένα είναι πάντα πρόκληση και είναι κάτι που το έχω. Μπορώ να το εκμεταλλευτώ, δηλαδή μπορώ να μπω και ψυχικά και πνευματικά μέσα σε αυτό το είδος και να διαλέξω κομμάτια και να πω, δηλαδή μπορώ να τα υπερασπιστώ. Τώρα, ότι έγινε αυτή η αναβίωση και ξαφνικά, χωρίς να αποποιούμε το παρελθόν, έπρεπε να μπω πάλι στην δεκαετία του 90 και να τραγουδήσω πάλι αυτό το ρεπερτόριο, στην αρχή να σου πω την αλήθεια, σοκαρίστηκα. Δηλαδή, ξέρεις τώρα, ήταν και ηλικιακά, είχαμε αλλάξει στυλ, ήταν κάπως, μου φαίνονταν πολύ παιδικά.
Αλλά μετά μου έφυγε, γιατί 5 χρόνια γίνεται, έχει αλλάξει το κοινό. Ο μέσος όρος ηλικίας είναι 25 ετών. Και έχουμε και ένα φοβερό στέκ στη Θεσσαλονίκη, το 8-ball, δεν το συζητώ δηλαδή. Βέβαια. Το οποίο πραγματικά είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος χώρος, με την έννοια ότι αυτό ήταν πρόκληση. Να μπορέσεις να πεις 90s, να το κάνεις συναυλιακό, να έχεις τεράστιο κοινό από κάτω και να το υπερασπιστείς σε ένα χώρο που τις υπόλοιπες μέρες είναι το ακραίο heavy metal, ας πούμε. Και η ροκιά πάει σύνδεφο, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Είναι το κλου, γιατί και το κύτταρο είναι κάπως, φιλοξενεί ας πούμε τέτοιο κόσμο, αλλά το 8-ball είναι, πώς να σου πω, είναι δύο άκρα αντίθετα. Mm-hmm. Και πραγματικά τώρα, ξέρεις, είναι ένας χώρος που τον λατρεύουμε, τον αγαπάμε. Και επί τη ευκαιρία να σας πω ότι 17 του μηνός ξεκινάμε τη σεζόν στο 8-ball. Ωραία, τέλεια. Ναι, εντάξει, ναι. Πολύ ωραία. Τώρα έχεις το... Δεν μας ξαναφάτε στην μάπα. Έχετε τώρα κάποιες συναυλίες μέσα στο καλοκαίρι? Ο Μπίχαλης τώρα έχει στις 6 του μηνός. Μετά εγώ 13 φεύγουμε μαζί για Πελοπόννησο. Έχουμε δύο συναυλίες στην Πελοπόννησο. Και μετά εγώ τέλος του μηνός, 27, έχω ένα απίστευτο φεστιβάλ στα Χανιά, στην Κρήτη. Όπου με έχουν καλέσει στο φεστιβάλ της Βέσπας. Θα μαζευτούν γύρω στις 15 με 20 χιλιάδες βέσπες. Ναι. Όπου γίνεται κάθε χρόνο αυτό το φεστιβάλ. Δεν το έχω ξέρει στα Χανιά τώρα, ένα υπέροχο χώρο. Και είμαι πολύ χαρούμενη που φέτος θα με συνοδεύουν οι βέσπες. Να σε ρωτήσω λίγο και κάτι άλλο. Εσύ έχεις ασχοληθεί και με την τηλεόραση, έχεις παρουσιάσει ένα τηλεπαιχνίδι. Αυτό πώς έχει προκύψει, δηλαδή, έτσι, εσύ, πού τρώνεις σε τραγουδίστρια, πώς ας πούμε έγινες? Λέω ότι στον χώρο της υποκριτικής και γενικότερα στον χώρο του, το να παίξω ένα ρόλο και να μπω σε κάτι τέτοιο, μου αρέσει πάρα πολύ. Φτάνει να μ' αρέσει η παραγωγή και να είναι κάτι το οποίο να πιστεύω ότι μπορώ να το υπερασπιστώ, κατάλαβες. Θα το ξαναέκανες, δηλαδή? Αν υπήρχε κάτι το οποίο θα ήταν πραγματικά έτσι... οργανωμένο, αν και η τηλεόραση πια έχει πολλά προβλήματα, μην τα αναφέρουμε τώρα. Όχι, δεν χρειάζεται. Αλλά σε γενικές γραμμές, ναι. Οτιδήποτε έχει σχέση με κάτι δημιουργικό και καλλιτεχνικό το οποίο μπορώ να το κάνω, ναι. Αν όμως είναι κάτι το οποίο είναι ξένο, δεν θα πήγαινα ποτέ για να πάρω λεφτά, ας πούμε, και να γίνουμε ρόμπες, ας πούμε, να κάνουμε κάτι το οποίο δεν θα μου άρεσε. Είχες κάνει μια τολμηρή φωτογράφηση για το Playboy τότε. Καλά, έχεις πιάσει όλο το αυτό τώρα, όλη την γκάμα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, αυτό το έχεις κάνει για την προώθηση του τραγουδιού ή για τα χρήματα? Όχι, δεν υπήρχαν χρήματα. Ακριβώς αυτό, επειδή εγώ δεν είχα κανένα λόγο να κάνω αυτό το πράγμα, παρά μόνο επειδή ήταν στα πλαίσια μιας αμερικάνικης, έτσι όπως το είχα φανταστεί εγώ, προώθηση, γιατί δεν υπήρχαν τότε ούτε βίντεο κλιπ. Στις Σεϊχέλες τα κλιπς δεν είχαν ξεκινήσει και δεν είχαν ξεκινήσει και τα κανάλια της ιδιωτικής τηλεόρασης. Το οποίο σήμαινε ότι εστιάζοντας διαφημιστικά στο κανάλι το κρατικό, βγαίνοντας η διαφήμιση αυτή, ήταν τα μάμα, ας πούμε, για την κυκλοφορία του δίσκου. Απ' την άλλη, δεν ήταν αυτό όμως το ζητούμενο, γιατί είχα μια εταιρεία τεράστια από πίσω που δεν είχα πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι τους δεν ζήτησαν... Στη Sony σου να πω, έτσι. Στη Sony, αλλά ναι. δεν, το κυριότερο είναι αυτό. Δεν πήρα λεφτά. Διάλεξα εγώ το μέρος, γι' αυτό πήγαμε στις Σεϊχέλες. Πληρώθηκε μια τεράστια παραγωγή που τους στήχησε πολλά. Και στο συμβόλαιο έγραφε ότι επιλέγω εγώ τις φωτογραφίες. Άρα είχες τον πλήρη έλεγχο. Έντελος. Και γι' αυτό ήταν και ένα πράγμα το οποίο στο τέλος είπε το Playboy, ότι ήταν η μόνη μας κορόιδεψε κατά κάποιο τρόπο σε εισαγωγικά, γιατί μόνο γυμνό δεν ήταν ουσία, ας πούμε. Ναι, ναι. Κλείνοντας, υπάρχει, πολλές φορές ρωτάμε, αλλά είναι δύσκολη αυτή η απάντηση. Κάποιο από τους δίσκους ξεχωρίζεις κάποιον, είναι κάποιος που είναι ο αγαπημένος σου, ας πούμε? Κοίτα, τραγούδια θα σου έλεγα, αλλά επειδή μιλάμε τώρα και για ολόκληρη παραγωγή, ήταν αυτή που κάναμε μόνοι μας με τον Γιάννη τον Καραλή, το Καλή Επιτυχία. Το Καλή Επιτυχία. Ναι, ναι, νομίζω ήταν η πιο άρτια δουλειά και γενικά την αγαπήσαμε πολύ, βγήκε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα.
Το 90 νομίζω, το 1991 κάπου εκεί. Δεν ξέρω, ναι. Ήταν ένας, ο τρίτος, ο τέταρτος, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Mm-hmm. Νομίζω ο πρώτος, νομίζω ο τέταρτος, νομίζω. Πολύνα, καλή επιτυχία στα σχεδιά σου, συναυλίες σου, θα σε απολαύσουμε. Να περάσετε καλό υπόλοιπο, εύχομαι στους ακροατές να περάσουν καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Μπορεί κάποια στιγμή να συναντηθούμε Χαλκιδική, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι 17 Σεπτέμβρη θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη στα γνωστά μας τέτοια όσοι μας ακούνε. Τέλεια, τέλεια. Ξέρω. Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Yeah. Πολλά φιλιά. Με ένα επιτελείο έμπειρων παραγωγών συνδυάζει ενημέρωση και ψυχαγωγία, δυναμωνεί ακόμη περισσότερο.